Σήμερα είχαμε την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι είχε συζητηθεί την Πέμπτη το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα που τέλειωσε η διάσκεψη και έχει αποφασιστεί ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει ξανά την ερχόμενη Δευτέρα για να ανταλλάξει πλέον απόψεις και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, αλλά το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου βέβαια για το πόσο προχωρούμε παρακάτω. Θέλω να πω τα εξής, επειδή βλέπω κάποιους οι οποίοι να είναι ευτυχισμένοι για την κατάληξη που είχαμε στο Κραν Μοντανά, να πω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι απλά και μόνο δεν έχει λυθεί το Κυπριακό, όχι απλά και μόνο δεν έχουμε έρθει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού, αλλά δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και στη βάση αυτού θα πρέπει να εκτιμήσουμε τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με γνωστές τις δηλώσεις που έγιναν και από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Τουρκίας για το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα μετά από την αποτυχία στο Κραν Μοντανά. Σε ό,τι μας αφορά δεν σας κρύβω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι θα διαιωνιστεί η κατάσταση όπως αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένη με πολύ αρνητικά τα δεδομένα βέβαια για τη δική μας την πλευρά. Και χρειάζεται να καταβληθούν έντονες προσπάθειες έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε περισσότερο. Είχα πει και το πρωί ότι προτιμώ να μιλήσω πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο, να καταθέσω τις θέσεις και τις απόψεις του ΑΚΕΛ πρωτίστως για το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και δευτερευόντως για το τι έχει συμβεί στο Κραν Μοντανά, παρόλο που έχει και εκείνον τη δική του σημασία. Επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση είναι σε πολύ κρίσιμη φάση, οριακή θα την χαρακτήριζα και χρειάζεται να δούμε πώς ξαναδίνουμε την ελπίδα και την προοπτική ότι η χώρα μας μπορεί να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένα φοβούμαι ότι κάθε άλλον παρά εκπέμπουν ένα τέτοιο μήνυμα. Κύριε Κρανό, δεν εκτιμήσαμε καλά τη στάση της Τουρκίας, νομίσαμε ότι ήταν έτοιμη για να κάνει κάποια κίνηση στα ασφάλεια και εγγύηση, αλλά τελικά δεν έγινε. Να πω ότι η Τουρκία είναι η πλευρά η οποία έχει την κύρια ευθύνη για τις εξελίξεις. Και όχι μόνο σήμερα, διαχρονικά η Τουρκία συμπεριφέρεται με τρόπο προκλητικό και απαράδεκτο. Και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές κάποιες απαιτήσεις, τις οποίες προτάσει. Το ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη προσοχή είναι εμείς λειτουργήσαμε με τρόπον που να καθιστά ανέφικτη την προώθηση των στόχων της ή να την δυσκολεύουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθεί η δική μας η προσπάθεια κατά την άποψή μου διότι ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα η Τουρκία. Αυτά αφήστε να τα πούμε στο Εθνικό Συμβούλιο πρώτα και θα τα πούμε μετά και δημόσια. Στην Αθήνα, κύριε νομίζω ότι επιβάλλεται να συζητήσουμε και ως κόμμα με την ελληνική κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα, όπως έχω πει προηγουμένως. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εντάξει, θα γίνει αναφορά σίγουρα και στο τι έχει συμβεί στο Κραν Μοντανά, αλλά αυτό δεν θα είναι το κύριο. Το κύριο είναι πόσο προχωρούμε παρακάτω. Εσείς δηλαδή δεν είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Κραν Μοντανά? Έχουμε ασκήσει έντονη κριτική στον κύριο Αναστασιάδη όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Έχουμε και απόψεις και θέσεις για χειρισμούς που έγιναν στην Ελβετία. Αφήστε να τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Να τα πω πρώτα στο Εθνικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό πρώτα να τα πούμε εκεί που πρέπει και μετά δημοσία. Εμείς δεν συμπεριφερόμαστε όπως άλλοι και δεν θέλουμε να επενδύσουμε πάνω σε λάθη ή σε αρνητικές εξελίξεις οι οποίες έγιναν. Έχετε υποβάλει κάποια ερωτήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Σήμερα ήταν απλή ενημέρωση. Δεν μπήκαμε σε καμιά άλλη διαδικασία. Να είστε καλά.